Να πάμε όμως και στο θέμα Πολάκη, γιατί αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Ουσιαστικά, από στιγμή σε στιγμή, να ξεκινήσει και η συζήτηση στην Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης. Ένα σχόλιο από εσάς. Έχετε δίκιο ότι αυτό, ναι, ότι με αφορμή την υπόθεση Πολάκη, ξεκινάει ψήφο εμπιστοσύνης. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό δεν είχατε σχολιάσει, είχατε επικρίνει. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι ο κύριος Πολάκης έκανε λάθος στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Ότι καταρχήν αδικεί τον εαυτό του, διότι έχουν γίνει πολλά πράγματα για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες πρόσφατα από την κυβέρνηση και με τον τρόπο που αντιμετώπισε ένα θέμα, στο οποίο είχε κατά βάση δίκιο ή μπορούσε να ανοίξει, εν πάση περιπτώσει, ένα πολιτισμένο διάλογο. Να πει εσύ, λες ότι εναντίον των μορίων, αλλά εσύ με μόρια. Πολιτισμένος διάλογος και Πολάκης είναι λίγο έννοιες αντιφατικές. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν και το πρόβλημα. Ο τρόπος ο οποίος. Έτσι όμως, πολιτεύεται μονίμως. Με τον οποίο το αντιμετώπισε. Και για αυτόν τον λόγο είχα πει από την αρχή ότι είναι λάθος και ότι έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα και να προχωρήσει στην πρόταση μορφής. Τη στιγμή που είχε πει, έστω και αν το διέψευσε μετά εκείνο για το δώρο για το Χριστουγέννο και για την κατάργηση του δώρου του Χριστουγέννου.